Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πατέρας του πυροδίμαχης δώσει μάχες για τον ελληνισμό μέσα με το χώμα των κοινών δικαιωμάτων της Βορείου Ήπειρου. Όχι κύριε, δεν μπορείτε να ισοδεδώσετε όλους σε μια παράξενη ιδέα φασιστική που έχετε. Δεν ανέφερε για Αλβανία. Έλα, ο κύριος Λαγός. Το δίκαιο νέματος δεν είναι φασιστική. Λοιπόν, δεν είπε κανείς για πυροδίμα τον οποίο δήμα εμείς μέσα έχουμε παραδεχθεί ότι είναι Έλληνα. Θέλω να μου πείτε ποιον εννοείστε αντισημπαδίστα από την Αλβανία. Και επειδή να κάνετε το ρόλο σας για τον πύρο το δήμα εμείς, έχουμε πει ότι είναι Ελληνάρας. Δεν τα ξέρετε καλά. Και ποιον εννοούσατε τότε από την Αλβανία? Σας ρωτάει, ποιος ποιο άλλος ήταν από την Αλβανία? Υπάρχουν άλλα ανώμενα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Βάρη και πήρανε μετάλλια, είπατε. Και από Γεωργία είπαμε. Και από Γεωργία είπαμε. Όχι, είπατε από Αλβανία. Αφήστε τα τώρα τις διεξόδους. Από Αλβανία είπατε. Από Γεωργία δεν είπαμε. Το βίντεο για να δείτε ότι έχω δίκιο. Ναι, και από Αλβανία δεν υπήρξαν όλοι ένας αυτοί που ήρθαν. Ποιος, όχι, που σήκωσε μετάλλια. Ποιος άλλος από Αλβανία, εκτός από τον πύρο Δήμα. Εντάξει, που κατάγεται από την ελληνική χυμάρα και εσείς θέλετε να τον χρεώσετε και να μπερδέψετε Αλβανούς και αλβανικές καταγωγές, τους οποίους κάνουν κάποιοι άλλοι γι' αυτό. Για τον πύρο το Δήμα, για να μην λέτε λόγια που δεν χρησιμοποιούμε, τον Δήμα εγώ προσωπικά τον σέβομαι. Όχι, είπατε, όχι, θα μου πείτε ποιον. Κάτι εννοούσατε από την Αλβανία, κάτι που είχαν σηκώσει μετάλλια. Από Αλβανίες, Γεωργίες, Καζακστάν, είχαν έρθει να κάνουν αθλητές, δεν ήταν Έλληνες. Από Αλβανία θα μου πείτε. Από Αλβανία θα μου πείτε, αυτό είπατε. Για να χρεώσετε εδώ μπερδέματα με Αλβανούς, με καταστάσεις και τα λοιπά. Υπάρχει λοιπόν και άλλο ελληνισμός. Και ο ελληνισμός είναι οικουμενικός. Τι είναι αυτό που έχετε δει? Έχετε δει κάποιο όραμα? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Για να χρεώσω εγώ, να χρεώσω εγώ. Τι είναι αυτά που λέτε? Είπατε για αρσιβαρίστες από Αλβανία οι οποίοι σηκώσαν και μετάλλια. Από Αλβανία είναι Αλβανία. Γεωργία, είπα, ναι, ναι. Πέστε μου λοιπόν ποιος Αλβανός αρσιβαρίστας σήκωσε μετάλλια στην Ελλάδα με την ελληνική σημαία. Πολλοί σηκώσανε. Ποιος? Μετάλλια με την ελληνική σημαία. Πολλοί σηκώσανε. Ποιος? Αλβανός, όχι, μη μου μπερδεύετε τους υπόλοιπους. Κόκας ήτανε. Σας είπε ονόματα όμως. Τζελίνης, Σαμπάνης, Κόκας. Και άλλοι ήτανε. Δηλαδή όλοι αυτοί ξέρετε πως τους έχουνε μέσα, ξέρετε τι τραβάνε οι οικογένειές τους μέσα. Τα έχετε λοιπόν μελετήσει πολύ ή απλά έχετε μελετήσει επιφανειακά κάποια πράγματα και μας τα πετάτε συνεχώς? Εσείς θεωρείτε ότι όλοι οι ασυβαρίστες τότε και οι αθλητές γενικά που είχαν έρθει, γιατί δεν ήταν μόνο για ασυβαρίστες η κουβέντα, ήταν γενικά για αθλητές από Ρωσία, από Αλβανία και από Γεωργία, όταν Έλληνες? Εγώ δεν μπαίνω ούτε για τη Γεωργία, την οποία δεν ξέρω, και δεν μπαίνω προς τα εκεί, ούτε από τη Ρωσία. Μπαίνω από την Αλβανία, την οποία την έχω χωνεύσει, έχω κάνει αποστολές ανθρωπικής βοήθειας, έχω βοηθήσει και τον Αναστάσιο εκεί, ο οποίος κάνει μια απίθανη σχέση Ελλήνων και Αλβανών, απίθανη σχέση. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Μίτση. Να είστε καλά. Πάμε.